Αγωνιστική άνοδο διαγράφει τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές. Η Καβάλα που μετράει ισάριθμες νίκες. Οι Αργοναύτες πιστοποιούν τη βελτίωση του αγωνιστικού τους προφίλ τους, έχοντας επικρατήσει με το ίδιο σκορ 2-0 της Νέας Κυλής και της Ελπίδας Σαπών και με το ευρύ σκορ 4-0 εκτός έδρα στο τελευταίο μάτς με την ΑΕΠ οντίον Ευμύρου. Ο Νίκος Καραμπιμπέλης υποστήριξε ότι η κατηγορία θα κριθεί στους 42 βαθμούς. Ο ΑΟΚ έχει 5 αγώνες εντός και θα κοιτάξει να πάρει το απόλυτο, ενώ στα εκτός θα πάρει όσο γίνεται περισσότερους αγώνες. Υποστήριξε ακόμα ότι η ομάδα είναι σε καλό δρόμο, απλά δεν έχουμε πετύχει σταθερότητα στην απόδοσή μας. Άλλαξαν πρόσωπα το Γενάρη και η ομάδα δεν είναι πλήρη σε κανένα παιχνίδι προκειμένου να πάρουν ένα σταθερό ρυθμό. Στην τελευταία ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της Κόντα Ξάνθης για το παιχνίδι της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Super League με αντίπαλο την Κερκύρα εκτός έδρας. Ο Μαρίνος Σουζουνίδης την Παρασκευή το απόγευμα μετά τις ασκήσεις υποθέρμανσης χώρισε τους ποδοσφαιριστές τους σε ομάδες και έδωσε οδηγίες στις ασκήσεις τακτικής που ακολουθούν. Τα προβλήματα που υπάρχουν είναι τα γνωστά με τους σημερινούς Μανώλη Μπέρτο, Μαρτσελίνιο, Λίτε και Δημήτρη Σουάνη να μην μπορούν να τεθούν στη διάθεση του προπονητή για αυτή την αναμέτρηση, όπως και ο Λάζαρος Γκατσολάρη που ακολούθησε πρόγραμμα θεραπείας. Τώρα, ο αγώνας μεταξύ του Τρομήτου και της Δόξας Δράμας στο Σαββάτο το απόγευμα στο Περιστέρι έχει ξεκάθαρο φαβορί και δεν είναι άλλο από τους περιστεριώτες. Η ομάδα του Γιώργου Δόνη θέλει να κάνει ένα βήμα ακόμα προς την κατάληψη της πέμπτης προνομιούχου θέσης του πρωταθλήματος και την κατάκτηση της νίκης κοντά στην ουραγό Δόξα Δράμας. Από την πλευρά τους, οι Δραμηνοί βρίσκονται σε δεινή βαθμολογική θέση και δεν έχουν περιθώρια να επιλέγουν παιχνίδια. Άρα και από το Περιστέρι θέλουν να φύγουν με κάτι χειροπιαστό.